Έχουμε ήδη μία παρέτηση συναδέλφου που είναι ήδη εμβολιασμένη για συμπαράσταση στους συναδέλφους. Παρετήθηκε. Σήμερα αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι υγειονομικοί αυτοί που αντέξανε σε όλη αυτή την πίεση. Έτσι. Και βάλανε πάνω και από το μισθό του και από τα έσοδά του την αξιοπρέπεια. Γιατί πρόκειται περί αξιοπρέπεια. Υπάρχει ελεύθερη εκδήλωση, υπηρεσία, αυτοδιάθεση. Δεν μπορεί κανένα να τα βάλει με την αυτοδιάθεση στην καλοκαιρινή. Αν ήταν πραγματικό όπλο, το ξαναλέω, όπλο πραγματικό το εμβόλιο, θα το είχαμε κάνει όλοι. Έτσι. Έχει κάποια κενά, έχει κάποιε παρενέργειε. Οπότε υπάρχει η αίσθηση της αυτοδιάθεσης. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα, σίγουρα αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι υγειονομικοί σε όλη την Ελλάδα και είναι αφρόκρεμα, το ξαναλέω, είναι αφρόκρεμα των υγειονομικών. Διότι κάποιος υγειονομικός βάζει πάνω από τα έσοδά του την αξιοπρέπειά του, για μένα αξίζει πάρα πολύ. Πριν χθες ήμασταν οι χρήσιμοι του συστήματος και σήμερα είμαστε άχρηστοι. Έτσι. Βγαίνουμε σε αναστολή. Νομίζω ότι κάποιος φταίει. Και αυτοί που φταίνουν είναι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Δηλαδή πάνε χέρι. Έχουν επιδοθεί τα χαρτιά αναστολών σε πάρα πολλούς εργαζόμενους. Μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καλώ όλη τη μυτιλιναϊκή κοινωνία, όλο το λεσβιακό λαό να ανεβεί στο νοσοκομείο, στον προαύλιο χώρο για συμπαράσταση στους απολυμμένους συναδέλφους και γιατρούς. Η αντίδρασή μας θα είναι σφοδρή από εδώ και πέρα. Δεν θα περάσει, είμαστε εδώ, θα αντισταθούμε, είναι σίγουρο θα νικήσουμε. Στέρνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση και στον Υπουργό Υγείας. Δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν πάρουν πίσω το νομοσχέδιο. Παρόλο που έχετε εμβολιαστεί. Βεβαίως, από το Μάρτιο και τις δύο δόσεις έχω κάνει. Έχω κάνει και δύο δόσεις. Βεβαίως. Δεν υπάρχει ζήτημα, ας πούμε, ότι δεν δέχεται το εμβόλιο ή οτιδήποτε. Είναι θέμα ηθικό. Είναι θέμα ηθικό και είναι θέμα συντάγματος. Δεν μπορούμε να καταπατάμε το Σύνταγμα και να βάζουμε τους άλλους με το ζόρι να κάνουν κάτι. Πριν 3 χρόνια, αν θυμάστε, είχαμε την πανδημία του ΙΤΑ1Ν1. Είχαμε επίσης και πολλά μεταδιδόμενα τα οποία φέρνουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από απέναντι και είναι λογικό. Εκεί δε, γιατί δεν μεσολάβησε η κυβέρνηση να μας εμβολιάσει με το ζόρι. Ελευθερία! Ελευθερία! Αυτά. Συγγνώμη, Ηλία, αν δεν το πεις αυτό ότι είναι ευθύνη δική τους ότι σε απολύσαν, δεν θα διωγγωθεί το κύμα αντίδρασης. Περίμενε. Δεν θα διωγγωθεί το κύμα αντίδρασης. Η ευθύνη είναι του διοικητή και της κυβέρνησης. Αυτοί σε απολύσαν, να απολογηθούν.